Θα ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus Plus του Δευτέρου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, καθώς μαθητές του οποίου και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν από τις 13 του Μάρτη μέχρι και τις 19 του μήνα στην Γερμανία, σε ένα πρόγραμμα το οποίο συμμετέχουν μαθητές από την Ισπανία. Για να είμαι ακριβή, συμμετέχουν μαθητές από την Ισπανία, την Τσεχία και την Γερμανία. Θέμα, κατά κάποιο τρόπο, είναι από τη μία υγιεινή άσκηση και από την άλλη η διατροφή. Σωματική άσκηση και υγιεινή διατροφή, λοιπόν. Βλέπουμε και χαρακτηριστικό υλικό, χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Και θέλω να πάμε στην κυρία Έλενα Σταυράκη, την εκπαιδευτικό στο δεύτερο ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά, σας ευχαριστούμε και για την παρουσία σας, να αναδείξουμε λίγο την πρωτοβουλία σας, τις δράσεις και βέβαια όλα όσα προκύπτουν έπειτα από μια τέτοια διαδικασία. Βρεθήκατε λοιπόν στην Γερμανία και συγκεκριμένα. Βρεθήκαμε στην Γερμανία, στο Ίντα Ρόμπερστάιν, εκεί που βρίσκεται το σχολείο με το οποίο συνεργαζόμαστε. Ναι. Είναι η τρίτη κινητικότητα του προγράμματος, το οποίο, όπως είπατε, ασχολείται με, με το σώμα μας, την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, αλλά και το πώς να ζούμε σε ένα υγιεινό περιβάλλον. Αρχίσαμε με το περιβάλλον στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, ασχοληθήκαμε την ανακύκλωση, save ενέργεια, να μειώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας, με το να φτιάξουμε πράγματα από ανακυκλώσιμα υλικά μέχρι και fashion show από ανακυκλώσιμα υλικά. Περάσαμε στην διατροφή φτιάχνοντας μαζί με τα παιδιά παρουσιάσεις για την μεσογειακή δίαιτα, για τις αποτελέσματα από την κακή διατροφή, από τις διαταραχές, βουλιμία, ανορεξία κλπ. Φτιάξαμε ηλεκτρονικό βιβλίο traditional, συνταγών, ναι. Κριτικών συνταγών, ηλεκτρονικό παραμύθι για τη διατροφή. Στη Γερμανία παρουσιάσαμε όλη αυτή τη δουλειά μας. Συναντηθήκαμε με τα παιδιά και τους καθηγητές, τους συναδέλφους. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά μας. Πολλά από αυτά είχαν ανέβει πρώτη φορά στο αεροπλάνο, βγήκαν πρώτη φορά από την Κρήτη, συνάντησαν άλλα παιδιά, μίλησαν αγγλικά, είδανε πώς είναι τα σχολεία στο εξωτερικό, πώς είναι οι μαθητές στο εξωτερικό, κάνανε φιλίες. Πώς τους φάνηκε αυτή η διαδικασία? Αναφέρομαι στην επαφή με μαθητές άλλων χωρών, διαφορετικής κουλτούρας. Δεν θέλανε να φύγουνε. Παρόλο που ήταν μια πολύ μικρή πόλη εκεί που πήγαμε, δεν είχε νυχτερινή διασκέδαση, όλα κλείναν η ώρα 6 το απόγευμα. Παρόλα αυτά τα παιδιά ξετρελάθηκαν με το να κάνουν φιλίες με τα παιδιά, να δούνε πώς είναι τα άλλα σχολεία, πόση ησυχία, πόση τάξη, Γερμανία μιλάμε τώρα, πόση τάξη υπήρχε εκεί. Και ανέβηκαν σε αεροπλάνα, ανέβηκαν σε τρένα, ανέβηκαν σε λεωφορεία, αστικά, υπεραστικά. Δηλαδή ήταν μια τρομερή εμπειρία για τα παιδιά. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για το επόμενο ταξίδι, που θα πάμε το Μάιο στην Ισπανία. Μάλιστα. Οπότε εκεί... Ναι, εκεί... Σας ακούω. Εκεί θα ασχοληθούμε με τον ύπνο και το στρες και ο ύπνος. Ήθελα λίγο να εστιάσουμε στα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία θεματική η οποία έχει να κάνει με την υγιεινή διατροφή και την άσκηση. Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνονται αυτή τη θεματική μαθητές στο εξωτερικό από χώρες όπως η Ισπανία, η Γερμανία και μαθητές αντίστοιχοι δικοί μας. Να σας πω, το μεγάλο σοκ ήταν τα φαγητά. Διότι στα δικά μας τα παιδιά, επειδή έχουν συνηθίσει με διαφορετικό τρόπο, τρώγοντας εκεί, πάρα πολλά πράγματα δεν τους άρεσαν. Δηλαδή, εννοώ από τις γεύσεις των διαφορετικών φαγητών. Ναι. Είναι, ξέρετε, τουλάχιστον οι Βόρειοι, οι Τσέχοι και οι Γερμανοί, είναι τη σούπα, είναι πιο πολύ τη υγιεινής διατροφής. Όχι ότι δεν έχουν fast foodάδικα και εκεί, μια χαρά έχουν. Αλλά έχουν διαφορετική αντίληψη για το φαγητό, διαφορετικές ώρες. Εμείς τώρα να τρώμε η ώρα 12.30 για μεσημέρι και η ώρα 7.30 για βράδυ. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, καθώς δεν πρέπει να βγάζουμε από την ατζέντα τη συζήτηση και τη μεσογειακή διατροφή, που δεν ξέρω κατά πόσο τη γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι. Καμία σχέση με τα σημερινά παιδιά. Καμία σχέση. Δηλαδή, φημιζόμαστε στην Κρήτη και για την υγιεινή διατροφή, αλλά με κοιτάξτε τα παιδιά μας και τα ρωτήσετε. Γιατί έχουμε κάνει και σχετική έρευνα μέσα στο σχολείο.
Καμία σχέση. Τα παιδιά είναι του γρήγορου φαγητού. Το δεν μου αρέσει τι κάνει η μαμά. Παραγγέλνω τόσο εύκολα απ' έξω να φάω. Έχω τα λεφτά. Έχω το τηλέφωνο. Το delivery στην πόρτα μου. Μάλιστα. Οπότε, μάλιστα. Πολλά τα ωφέλη. Πολλά τα ωφέλη, κυρία Σταυράκη, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί αναγκάστηκαν να έρθουν σε επαφή. Ακριβώς. Ακριβώς. Και μόνο που είπατε ότι πολλά παιδιά δεν είχαν ξαναμπεί σε αεροπλάνο, μίλησαν, εξάσκησαν τα αγγλικά. Ένα δημόσιο σχολείο δύσκολο από μόνο του μέσα από κεντρικές πρωτοβουλίες να σου προσφέρει αυτές τις δυνατότητες. Αυτό έχω να πω εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ισπανία ο επόμενος προορισμός. Σωστά. Βεβαίως. Εκεί θα έρθουμε κι εμείς. Λοιπόν. Βεβαίως. Χαιρετισμούς. Βεβαίως. Θα κάνουμε σύνδεση απευθείας. Να είστε καλά.